Λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή, θα έρθουμε. Ναι. Συνεχίζουμε εδώ, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στα ανοιχτά της Πύλου. Και με τεχνοκρατικούς, ας πούμε, όρους, από ανθρώπους και επιχειρησιακούς, από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Σπανός. Είναι ανάβραχος του λιμενικού εν αποστρατεία, διεθνής πραγματογνώμονας. Γεια σας, κύριε Σπανός. Καλησπέρα, βρήκα, αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά. Και ο κύριος Παναγιώτης Παστουσέας, αντινάβραχος εν αποστρατεία. Πάντα χαρά να συνομιλούμε μαζί σας. Επίσης, μαζί μας έχουμε και τον κύριο Γρηγόρη Γρηγορόπουλο, είναι καθηγητής ναυπηγών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γεια σας, κύριε Γρηγορόπουλο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Γρηγορόπουλε, με εσάς. Εσείς κάνετε μια εκτίμηση ότι το σκάφος έχει αναποδογυρίσει από κύμα από παραπλέον σκάφος. Ναι. Να κατέληξα, διότι αναφέρθηκε ότι έγινε ένας κλειδονισμός. Ανέφεραν οι μάρτυρες ότι έγινε ένας κλειδονισμός, το οποίο σημαίνει στην ναυπηγική διατυχισμός, μπότζι, ρολ στα αγγλέζικα. Το σκάφος είναι σαφές ότι είχε οριακή ευστάθεια και ένας κλειδονισμός σε σκάφος το οποίο έχει οριακή ευστάθεια μπορεί να το ανατρέψει. Άρα, η αιτία πρέπει να είναι κύμα παραπλέοντος σκάφους, λέτε. Δεν μπορεί να είναι άλλη. Κύμα παραπλέοντος, ναι. Ο λόγος είναι ότι ένα σκάφος που έχει οριακή ευστάθεια είναι ευαίσθητο, είναι ευπαθές σε κύματα μικρού μήκους. Συγγνώμη, μικρού όταν μήκους μιλάμε κύματα για παραπλέον σκάφος, από αυτά που πήγαν να διασώσουν. Όχι. Μιλάω για παραπλέον σκάφος. Οτιδήποτε. Ένα σκάφος που περνούσε σε απόσταση κάποιων λίγων μιλίων από το ναυάγιο. Οποιοδήποτε σκάφος, παραπλέον, που πέρασε είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, κάνει κάποια κύματα. Τα κύματα που κάνει είναι κύματα στα οποία αυτό το σκάφος, το οποίο είναι οριακά ευσταθές, είναι ευαίσθητο να συντονιστεί. Συντονίζεται. Ναι. Συντονισμός σημαίνει ότι οι κινήσεις του διατυχισμού είναι μεγαλύτερες από το ίδιο το κύμα. Δεν μπορεί να είναι από θαλασσιά από την Ιταλία ή από την Κρήτη, διότι αυτά συνήθως το σουέλ είναι μεγάλου μήκους κύματα και δεν επηρεάζουν, δεν συντονίζουν ένα σκάφος το οποίο έχει οριακή ευστάθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, εσείς τι λέτε? Λοιπόν, να σας πω και μία είδηση σε σχέση και με τον κύριο Καθηγητή. Και να μας πείτε και αν το λιμενικό σώμα, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, λειτουργήσε ορθώς αυτή την περίπτωση. Φυσικά, αλίμονο. Αυτή είναι και η ιδιότητά μας. Από το 2014 σώζουμε ανθρώπους. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε καλά τη δουλειά μας? Απλώς ξεκινάω άμεσα από αυτό. Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, τη δουλειά μας ξέρουμε να την κάνουμε και σε μεγάλο βαθμό και είμαστε πάρα πολύ έμπειροι, αντίθετα σε κάποιους άλλους γείτονες που έχουμε, που δημιουργούν προβλήματα στα θέματα αυτά. Όσο αφορά το θέμα αυτό, επειδή και ο κύριος καθηγητής μίλησε για θέματα ευστάθειας, καταρχάς να πούμε ότι τι είναι την έννοια του πλοίου. Ναι. Η έννοια του πλοίου που υπάρχει, γιατί συζητάμε συνέχεια σε όλα, και στον κώδικα δημοσίου ναυτικού και στον κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου και στο διεθνέ δίκαιο, είναι μια κατασκευή, ένα ναυπήγημα που λέμε γενικότερα, το οποίο είναι σχεδιασμένο να είναι με ασφάλεια στη θάλασσα. Τι σημαίνει αυτό? Για να είναι με ασφάλεια ένα πλοίο στη θάλασσα, πρέπει να έχει καλές ναυπηγικές γραμμές, να έχει σχεδιαστεί σωστά, να έχει βγάλει πιστοποιητικά, να έχει απάνω όλα τα σωστικά πυροσβεστικά μέσα που προβλέπονται για την κατηγορία του συγκεκριμένου πλοίου και να κάνει ορισμένα τεστ. Ειδικά σε ορισμένα σκάφη κάνουμε το πείραμα ευσταθίας, να σκεφτείτε. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει στο συγκεκριμένο πλοιάριο, προφανώς. Αυτό καταρχάς δεν λέγεται πλοίο. Να το ξεκαθαρίσω. Άρα είναι ένα πλωτό κατασκεύασμα αγνώστων ναυπηγικών γραμμών, διότι έμαθα χθες σε μια συνάντηση που έκανα, κοίταξα κάποια σχέδια που μου έδωσε κάποιος, βρήκε από την απέναντι πλευρά, δηλαδή από τη Λιβύη, την κατασκευή αυτή του σκάφους. Πώς έγινε? Αυτή η κατασκευή σκάφους έγινε από έναν ναυπηγό τοπικό και κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό. Δηλαδή, με το χωρίς. Άρα ο διακινητής προέδωσε παραγγελία του κατασκευαστή πώς ακριβώς να είναι το σκάφος, ώστε να χωράει περισσότερους ανθρώπους. Ακριβώς. Όχι για να κάνει αλεία, ναι, με φαίνονταν αλλιευτικό, αλλά να έχει με πολλούς εσωτερικούς χώρους για να μπορεί να βάζει πάνω 700, 800 και 1000 άτομα. Που είναι απαράδεκτο αυτό, δεν το συζητάω. Άρα μιλάμε για ένα πλωτό νεκροταφείο, ένα πλωτό κατασκεύασμα,
όπου αυτοί οι άνθρωποι που είναι εγκληματίες βάζουν ανθρώπους για να τους μεταφέρουν σε μία άλλη χώρα. Άρα, κύριε Σπανέ, κάθε ένα τέτοιο πλωτό νεκροταφείο, όπως το χαρακτηρίσατε, που θα ξεκινά από τη Λιβύη ή από οποιασδήποτε άλλες ακτές, θα έχει αυτή την κατάληξη. Φυσικά. Φυσικά θα έχει αυτή την κατάληξη, διότι δεν είναι πλοίο το οποίο δεν είναι πλοίο με την έννοια του να μεταφέρουμε επιβάτες. Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, το λιμενικό μπορούσε να κάνει κάτι που δεν έκανε. Το λιμενικό, όταν ειδοποιήθηκε από τις αρχές της Ιταλίας αρμόδιες, από τον ΙΕ, Κέντρο Συντονισμένων Ερευνών και Διάσωσης, άμεσα έσπευσε, βρήκε το σκάφος εντός FIR Αθηνών, καταρχάς με ένα αέρια μέσα. Μετά έδωσε εντολή, όπως προβλέπει και οι διαδικασίες από το ΕΝΙΑ, Κέντρο Συντονισμένων Ερευνών και Διάσωσης, όπου και υπηρέτησα και το γνωρίζω πολύ καλά, έδωσε εντολή και αμέσως παραπλέοντα πλοία που βρισκόντουσαν στην περιοχή, έσπευσε από βοήθεια, γι' αυτό και βρήκατε και τα 104 άτομα πάνω σε μια θαλαμιγό. Επίσης, έσπευσε πλωτό του λιμενικού σώματος, γιατί μιλάμε και για αποστάσεις. Χρειάζεται ναι. κάποιος χρόνος για να πας, έτσι. Το θετικό είναι ότι υπήρξε νηνεμία, άπνοια που λέμε, δεν υπήρξαν δυσμενείς ναι. καιρικές συνθήκες και είναι κάτι πολύ θετικό για να μπορείς να διοργανώσεις μια επιχείρηση. Άρα δεν θα έπρεπε κάποιος. Ξέρω και εγώ ακούω διάφορα, θα ρωτήσουμε και τον κύριο Παστουσέα τώρα για το πολεμικό ναυτικό. Λένε διάφοροι διάφορα, γιατί τώρα αυτές τις μέρες, ξέρετε, είναι και προεκλογικά και διάφοροι νομίζουν ότι είναι καπεταναίοι. Και οι περισσότεροι δεν έχουν και δεν έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν έχω καμία γνώση και δεν έχω κυβερνήσει ούτε στρώμα πλωτό φουσκωτό. Μα και εγώ το ακούω. Και λέω τώρα λοιπόν, από αυτά που λένε, ερώτημα είναι και αυτό όμως. Ναι, δεν μπορούσε να σωθεί το πλοίο. Κοιτάξτε, όταν λέμε, καταρχάς δεν είναι πλοίο, το είπα. Αυτό το φέρετρο. Ναι. Η πλωτή κατασκευή. Η δουλειά μας είναι να σώζουμε ανθρώπους. Μάλιστα. Όχι το πλοίο. Ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν μπορούσαν να σωθούν οι άνθρωποι λοιπόν. Αλίμονο, άμα δεν μπορούμε να σώσουμε ανθρώπους, αν δεν λέμε ότι δεν μπορούμε να σώσουμε ανθρώπους, δεν κάνουμε και σωστά τη δουλειά ναι. μας. Απλώς είναι οι συνθήκες, πολλές φορές οι καταστάσεις και το επίπεδο της διαχείρισης που πρέπει να κάνεις. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ακούστηκε ήταν και στα διεθνή, όντως ήταν στα διεθνή το σκάφος, mm-hmm. εμείς πλησιάσαμε και υπάρχει αυτή η διαδικασία που προβλέπεται ότι, ξέρεις κάτι, άμα δεν ζητάς βοήθεια, απλώς σε παρακολουθώ, δεν κάνω κάτι άλλο. Ναι. Από την άλλη, βέβαια, λέμε ότι έχουμε ένα σκάφος το οποίο είναι σε κίνδυνο. Δεν είναι σκάφος, είναι ακυβέρνητο, μάλλον από ό,τι άκουσε. Το ακυβέρνητο σκάφος δεν σημαίνει, γιατί υπάρχει και συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό. Δεν χρειάζεται μια πρόνοια, ας πούμε, για να, αυτό το φέρετρο να μην γίνει όντως φέρετρο. Κοιτάξτε, άμα δεν μιλάμε για πρόληψη και για πρόνοια, σημαίνει ότι δεν. Δεν το συζητάμε εκεί, για την πρόνοια εκεί που έπρεπε να βρει. Για την πρόνοια. Τέτοιο περιστατικό πραγματικά δεν περίμενα να μας συμβεί, να το πω, να με ναι. Δηλαδή, το να μετά από μερικές ώρες που υπήρξε ασφάλεια, τέσσερις μέρες εμπλό, μην το ξεχνάτε κι αυτό. Ναι. Τέσσερις μέρες εμπλό ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν περίμενε κανείς να βυθιστεί, λέτε. Δεν περίμενε να βυθιστεί. Γιατί υπήρχε και άπνοια. Κύριε, γιατί ναι. αν το γνώριζαν αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τους, να τους αφήνουν τους ανθρώπους να πάνω και με το ζόρι. Κύριε Παστουσέα, εσείς τι λέτε για το πολεμικό ναυτικό? Κοιτάξτε, το πολεμικό ναυτικό επεμβαίνει όταν του ζητηθεί και με τον συντονισμό του λιμενικού επιχειρήσεων. Yeah. Αυτό λοιπόν το πλοίο ήταν μια βόμβα η οποία έχει απασφαλίσει. Μιλάμε για 700 άτομα. Yeah. Οποιαδήποτε λοιπόν κίνηση διάσωσης απαιτεί ένα ελάχιστο συντονισμό ή μια ελάχιστη συνένεση αυτών που επιβαίνουν. Υπήρχαν λοιπόν 700 άτομα, τα οποία ήταν από διάφορες εθνικές ομάδες. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν υπήρχε ένας ηγέτης να τους συντονίσει, να τους πείσουμε με να συνεργαστούν, ελάχιστη βοήθεια. Τάξη, γιατί εάν κινηθούν με πανικό κάποιοι τη στιγμή της προσέγγισης ή δεν συμφωνούν, γιατί πολλοί από αυτούς δεν συμφωνούσαν, διότι η Ιταλία... δεν είναι μόνο η γη της επαγγελίας, είναι διότι περνάνε στην κεντρική Ευρώπη κατευθείαν. Mm-hmm. Η Ελλάδα για αυτούς έχει. Κολλάνε εδώ. Δεν θέλουν να πάνε. Αυτό θέλουν. Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, πολλοί από αυτούς ήθελαν να πάνε στην Ιταλία και από εκεί να περάσουν στη Γερμανία, όπως και συγγενείς τους εμφανιστήκαν στη. Επομένως, αυτή η επιχείρηση θα έπρεπε να υπάρχει ένα μίνιμουμ συντονισμού ή μια προσπάθεια να πείσουμε αυτούς, τους ανθρώπους που είναι πάνω, να έρθουν να τους διασώσουμε, να έρθουν στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν δεν υπήρχε αυτό το μήνυμα συντονισμού, εάν προχωρούσαμε στη διάσωση, ενδεχομένως τα αποτελέσματα ήταν και χειρότερα. Τι εννοείτε? Δηλαδή, να μην στην προσπάθεια διάσωσης να... Από ό,τι μαρτυρίες λένε ότι προσέγγισε ένα πλοίο, τους έριξε νερό και κάβους. Κάβου έριξε και κάβους. Ναι. Και ανησυχήσανε πάρα πολύ, άρχισε ο διατυχισμός και το διώξανε.
Λοιπόν, αν φανταστείτε λοιπόν ότι 700 άτομα για μόνο να επιβαστούν σε ένα λεωφορείο ή σε ένα πούλμαν, απαιτεί ένα μικρό συντονισμό και ένα ελάχιστο πειθαρχίας. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και βέβαια πολλά λέμε τώρα εκ των υστέρων στον καναπέ μας και επί χάρτου. Εγώ δεν θα το έλεγα, όπως είπε, διαφωνώ με τον κύριο καθηγητή, παραπλέον πλοίο, δηλαδή λέμε τα πλοία που πήγαν εκεί να βοηθήσουν, ανέτρεψαν το πλοιάριο. Και το ΣΟΕΛ, η αποθαλασσία δηλαδή, επειδή έχουμε ζήσει και την αποθαλασσία, έχει διατυχισμό. Ενδεχομένως, όταν οι συνθήκες άλλαξαν, όταν σταμάτησε η μηχανή, όταν έπαψε να έχει κίνηση, εκεί λοιπόν αλλάξαν οι συνθήκες. Λοιπόν, να σας πω. Πείτε μια κουβέντα, κύριε Σπανέ, για να κλείσουμε. Ο κύριος καθηγητής, όχι, δεν έχει άδικο ο κύριος καθηγητής, θα έλεγα εγώ. Εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί άμα υπάρξει ένα σκάφος το οποίο περνάει με μεγάλη ταχύτητα και έχει μεγάλο κυματισμό. Τώρα έχουμε βγει και περάσει δίπλα με μεγάλη ταχύτητα. Απλώς να υπάρχει. Τι θα κάνει, θα βοηθήσει λίγο σε αυτό το οποίο εκεί, σε αυτό το κατασκεύασμα το οποίο δεν είναι πλοίο, σε σχέση με το άτομο που θα είναι στο κατάστημα. Εγώ ξέρω ότι προσεγγίζουμε τέτοια με πολύ προσοχή. Απλώς βοηθάει. Δεν πατάμε τον γκάζι για. Προσέξτε τι συμβαίνει εδώ. Αυτό που το οποίο πιστεύω ότι έγινε είναι το εξής. Επειδή είχε πάρα πολύ πληθυσμό στο κάτω μέρος του σκάφους. Στα μπάρια λοιπόν. Όταν έμεινε ακυβέρνητο το σκάφος, δηλαδή δεν είχε μηχανή, δεν είχε πιδάλιο, αυτοί ανέβηκαν απάνω, προσπάθησαν να ανέβουν απάνω. Επειδή έχει ψηλό, αν δείτε το πλοίο, έχει πάρα πολύ ψηλά έξαλα. Ο Χαβαλές είναι ψηλός μέχρι τη θάλασσα. Τα πλαϊνά του, τις παργές του πλοίου που λέμε, τη δεξιά και αριστερά. Τα έξαλα του ήταν πάρα πολύ ψηλά. Αυτό τι κάνει αμέσως. Όταν ανέβει το βάρος από κάτω που υπήρχε κόσμος και υπήρχε κάποια ευστάθεια, ανέβει προς τα πάνω, αμέσως και πάει προς τη μία πλευρά, αμέσως αρχίζει να κάνει τους διατυχισμούς. Το λεγόμενο παλάτζο. Τι γίνεται από αυτό. Επειδή σας είπα, είναι κατασκευαστικά είναι 0 από 0, 0. Αυτό λοιπόν πήρε κλίση, κατέβηκε στις 90 μοίρες, πέσανε όσοι ήταν απάνω στη θάλασσα και περισυλλέγησα, μπήκε νερό μέσα και βουλιάξα μέσα. Ο πανικός όταν σταμάτησαν οι μηχανές, πανικοβληθήκανε και άλλα. Ευχαριστούμε και πολύ, κύριε. Και να επισημάνουμε ότι τα 104 άτομα που διασωθήκανε, ήταν πέρα από αυτή την τραγωδία, είναι μια επιτυχία του λιμενικού. Προφανώς δεν το συζητάει. Δεν μειώνει κανείς. Ευχαριστούμε. Όχι 104 άτομα. Από το 14 σώζονται. Κοντά στον εκατομμύριο έχουμε σώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.